Παρανάλωμα του πυρός έγινε χθες εργοστάσιο τυποποίηση Λεολάδου στη Φινικιά με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 20 οχήματα της πυροσβεστικής με 50 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου με 5 άτομα. Πυκνοί καπνοί έζωσαν το σημείο με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Μάλιστα, οι καπνοί ήταν ορατοί μέχρι και την περιοχή της Αλικαρνασσού. Καταστροφή. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ γιατί είναι το σπίτι μας. Εδώ ανοίξαμε, βοηθήσαμε όλοι. Τι ακούσατε, τι ακούσατε. Εμένα ερχόταν από τη δουλειά και ακούσαμε ότι καίγεται. Και βγήκαν όλοι και πήραμε τηλέφωνο κατευθείαν. Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε επιχείρηση τυποποίησης ελαιολάδου στην περιοχή Φινικιά του Δήμου Ηρακλείου. Λόγω του έβλεκτου των υλικών, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε όλο το χώρο της επιχείρησης. Δημότες στην ευρύτερη περιοχή της Φινικιάς αντίκριζαν τις εφιαλτικές εικόνες, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους. Όταν πήρε φωτιά και τσιγότανε, τότε γίνανε δυο τρεις εκρήξεις. Δεν κινδύνεψε κάποιο. Όχι. Εγώ πάντως έσκασα για το σπίτι να μην καεί. Βλέπετε τώρα εδώ, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εδώ έχουμε βάλει από εδώ όλα, έχουμε βοηθήσει. Έχουμε μπηγάδι και έχουν πάρει νερό. Φοβηθήκαμε λίγο γιατί είναι το σπίτι. Είναι ο Κασαμπάκης από δίπλα ή το μηχανουργείο. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Από ό,τι βλέπεις στο κτίριο, έχει καταστραφεί όλο ο αιώρος όλο. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Όλοι νύχτα θα κάτσουμε εδώ. Το σπίτι μας είναι δίπλα, θα βγούμαστε κι εμείς. Οι αναζωπηρώσεις ήταν συνεχείς λόγω του ελαιολάδου που ήταν αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις του. Λόγω της άμεσης παρουσίας και επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων που ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, απομακρύνθηκε το εφιαλτικό ενδεχόμενο επέκτασης της φωτιάς σε διπλανά σπίτια και επιχειρήσεις. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, κατορθώσαμε όμως γρήγορα λόγω της ανταπόκρισής μας να περιοριστεί στο χώρο και να μην κινδυνεύσουν παρακείμενα κτίρια και κάτοικοι. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει τόσο ο νομός του Ηρακλείου, αλλά ζητήσαμε και τη βοήθεια από όμορες υπηρεσίες, προκειμένου να είναι εδώ πέρα η δύναμή μας ισχυρή για να μπορέσουμε να κατορθώσουμε αυτό που καταφέραμε, έστω και να περιορίσουμε το κακό σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Βοηθάμε, έχουμε ένα πηγάδι στο σπίτι και έχει νερό μέσα, είναι γεμάτο. Έχουν βάλει μια αντλία και σπρώχνουμε εδώ, τροφοδοτούμε τα πυροσβεστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μας ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας μας και αυτή τη στιγμή επιχειρούν δύο μηχανήματα τύπου GCB για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν όσο μπορούν περισσότερο το πεδίο μέσα για να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, καθώς επίσης και με νερό. Έχουμε σαν Δήμος περιορίσει το δίκτυο υδροδότησης προκειμένου να έχει περισσότερη δύναμη η κρουνή εδώ της περιοχής για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Η επιχείρηση έγινε στάχτη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, ενώ οι συνθήκες κατά από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά θα διερευνηθούν από τον ακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, παρευρίσκεται κλιμάκιο από τον ακριτικό γραφείο της υπηρεσίας μας, προκειμένου να εξετάσει στο σύνολο το τι μπορεί να έφτεξε, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το συμβάν. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στην παρούσα φάση.